Παραδοσιακή τσουκνιδόπιτα, πίτα βινίτα. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά για τη ζύμη. 4 μέτριες πατάτες, 3 ποτήρια νερό, χλιαρό, 1 κουταλιά σούπα σαλάτι, κατά προτίμηση χοντρό. 2 κύβους μπυρομαγιά, αλεύρι, όσο πάρει. Υλικά για τη γέμιση. 2 γεμάτες κούφτες ξερές τσουκνίδες ή κλωρές, 250 γραμμάρια μυζήθρα ή τυρί φέτα, 4 αυγά. 1 κουταλιά σούπα αλεύρι, 4 με 5 κουταλιές σούπα ελαιόλαδο, αλάτι. Ξεκινήστε με τη γέμιση. Βάλτε λίγο νερό σε μια κατσαρόλα και, όταν αρχίσει να κοκλάζει, ρίξτε τις τσουκνίδες, ανακατεμένες με μια κουταλιά αλεύρι, να βράσουν για 15 λεπτά. Τραγγίξτε τις, ρίξτε μια κουταλιά λάδι, 2-3 κουταλιές από το ζουμί τους, τη μυζήτρα και τα αυγά και, ανακατέψτε καλά, δοκιμάστε και αλατίστε. Ψήστε σε φούρνο ή σε σόμπα τις πατάτες, αν είστε τυχερές και διαθέτετε. Διαφορετικά βράστε τις και πατήστε τις με πιρούνι ή κουτάλι να γίνουν πουρές. Γυαλίστε σε λίγο κρύο νερό την πυρομαγιά. Καλύψτε το ταψί με 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο. Σε μια λεκανίτσα κοσκινήστε το αλεύρι. Κάντε μια λακκουβίτσα και ρίξτε μέσα το μπουρέ της πατάτας ζεστό, το αλάτι και τη διαλυμένη μπυρομαγιά. Αρχίστε σιγά σιγά το ζύμωμα με το χέρι, προσθέτοντας λίγο λίγο το χλιαρό νερό. Συνεχίστε ώσπου να πετύχετε μια ζύμη απαλή και ελαστική. Χωρίστε την σε 2 κομμάτια. Ένα μεγάλο για το κάτω μέρος της πίτας, 2 τρίτα της ζύμης και ένα μικρότερο για το επάνω. Κάντε το μεγάλο κομμάτι μια μπάλα και ανοίξτε φύλλο. Απλώστε το στο ταψί και αδειάστε πάνω τη γέμιση. Ανοίξτε ένα φύλλο με την υπόλοιπη ζύμη και απλώστε το σουρωτά πάνω από τη γέμιση. Φτιάξτε το κόθωρνο. Σκεπάστε την πίτα και αφήστε την εκεί να καθίσει ήρεμα ήρεμα μέχρι να φουσκώσει. Η γιαγιά Αθηνά όταν βιαζόταν, γέμιζε μια λεκάνη με καυτό νερό και έβαζε από πάνω το ταψί. Οι καυτοί ατμοί βοηθούσαν το ζυμάρι να φουσκώσει γρηγορότερα. Κρατήστε την πίτα βινίτα με μπόλικο λάδι. Βάλτε να ψηθεί σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 45 έως 60 λεπτά. Next level.